Γεια σας! Σήμερα έχω γενέθλια. Βασικά, τώρα εσείς που το βλέπετε πριν δύο μέρες είχα. Αλλά δεν πειράζει. Θα σας κάνω κλασικά το Get Ready With Me την ημέρα του γενεθλίων μου. Σας έχω κάνει άλλα δύο τέτοια βίντεο. Και επειδή από ό,τι βλέπω σας αρέσουν και μου αρέσει και εμένα να τα τραβάω, θα το κάνουμε και φέτος. Εγώ έχω ετοιμαστεί, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Οπότε, αν θέλετε να δείτε πώς το έκανα, συνεχίστε να βλέπετε το βιντεάκι. Θα ξεκινήσω με ένα unboxing στο συγκεκριμένο βίντεο. Έχω εδώ πέρα ένα κουτάκι από Beauty Test Box που έχει προϊόντα από Ingrid Cosmetics. Έχει μέσα 5 full size προϊόντα και δεν το έχω ανοίξει, δεν τα έχω δει τα προϊόντα. Βασικά το άνοιξα λίγο στο Instagram, αλλά μέχρι εδώ δεν έχω ανοίξει τη συσκευασία, οπότε δεν τα έχω δει. Θα το δοκιμάσουμε για πρώτη φορά τώρα. Ξεκινάμε με το primer, είναι αυτό εδώ πέρα και είναι με αυτά τα τριαντάφυλλα. Και λέει Primer Base, Mattifying and Smoothing, Extends the Makeup Durability. Πάμε να δούμε. Είναι αυτή εδώ η γλυκούλα στη συσκευασία και θα βάλω λίγο στο χέρι. Έχει κάνει πάρα πολύ απαλή και ομοιόμορφη την επιδερμίδα. Έχει στεγνώσει αυτή τη στιγμή και μου αρέσει πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στο make-up. Είναι αυτό εδώ πέρα, Make-up Foundation Moisturizing and Smoothing. Και εδώ πέρα στο μαρτάκι λέει ότι έχει ελαφριά σύσταση που προσφέρει έναν άλλο φυσικό αποτέλεσμα. Ό,τι πρέπει, ειδικά για τώρα το καλοκαίρι, δεν θέλουμε να είμαστε παστομένες. Θα βάλω λίγο στο χέρι. Η απόχρωση πρέπει να είναι μια χαρά. Παίρνω τώρα το Beauty Blender φρεμένο και θα το απλώσω. Το αποτέλεσμα που έχει δώσει είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι φυσικό, γυαλίζει πάρα πολύ ωραία. Όπως λέει κιόλας, είναι νυδατικό. Και η κάλυψη του είναι τόσο όσο, ούτε πάρα πολύ έντονη να φαίνεται σαν παστομένο το αποτέλεσμα, ούτε και πάρα πολύ λίγη σαν να μην φοράς τίποτα. Μια χαρά! Και πάμε στο concealer. Είναι αυτό εδώ πέρα, λέει Ideal Skin Concealer. Φαίνεται λίγο ανοιχτή απόχρωση, αλλά θα δούμε. Λογικά θα φωτίσει ωραία την περιοχή. Εντάξει, τελικά απλώνοντάς το, δεν είναι και τόσο ανοιχτό. Νομίζω είναι μια χαρά. Μέσα στο κουτάκι έχουμε μείνει άλλα δύο προϊόντα που είναι ρούζ και ένα liquid lipstick για τα χείλη. Οπότε τα αφήνουμε για το τέλος και περνάω στο υπόλοιπο μακιγιάζ. Πάμε στην πούδρα σε ελεύθερη μορφή από Max Factor και πάλι με το Beauty Blender. Κάνω baking. Βάζω και λίγο στο μέτωπο. Και λίγο εδώ πέρα. Ωραία, τώρα παίρνω τη Stay Matte But Not Flat, που είναι η πούδρα από NYX και θα τη βάλω στο υπόλοιπο πρόσωπο για να σετάρω το αποτέλεσμα. Πάμε στα φρύδια, θα βάλω αυτό εδώ το μολύβι από Dust & Cream, είναι το Light Brown, τα χρημίζω. Πάμε τώρα στα μάτια, θα χρησιμοποιήσω από Too Faced την Sweet Peach και θα πάρω το χρώμα αυτό εδώ πουρέ, το βάζω στην κόγχη. Τώρα θα πάρω από Dust & Cream το Baked Brownie, που είναι αυτό εδώ πέρα το καφέ. Αυτό είναι λίγο περισσότερο προς το γκρι καφέ και είναι λίγο πιο σκούρο, οπότε το βάζω στην κόγχη για να το σκουρίνω λίγο. Τώρα θα πάρω την παλέτα Mixology από Sephora, είναι αυτή εδώ πέρα. Θα πάρω αυτό εδώ το λίγο πιο χρυσό χρώμα για το καπάκι του ματιού. Τώρα θα βγάλω το baking και θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το κίτρινο χρώμα από την παλέτα από NYX, που είναι για highlight και contour συγκεκριμένη παλέτα. Πάμε στο eyeliner, χρησιμοποιήσω από NYX το Matte Liquid Liner. Τώρα θα βάλω από Pierre Renée την καφέ μάσκαρα. Αυτή μου αρέσει πάρα πολύ γιατί διαχωρίζει τις φλιφαρίδες. Και μετά από πάνω περνάω τη μαύρη μάσκαρα, που έχει πιο έντονο μαύρο χρώμα και μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Από πάνω θα βάλω τη Cinescope από Sephora, που αυτή είναι και Ultra Black. Θα κάνω κοψίματα με το Hoola Light από Benefit. Και τώρα πάμε στα δύο τελευταία προϊόντα από το κουτάκι. Πάμε στο ρουζ. Παιδιά, είναι πανέμορφο! Είναι σε αυτή εδώ τη συσκευασία και είναι σαν τριαντάφυλλο. Το χρώμα του είναι καταπληκτικό, είναι ροζ και λίγο χρυσίζει κιόλας. Είναι τέλειο! Λίγο χάλασε το τριαντάφυλλάκι. Αλλά δεν γινόταν, έπρεπε να το χρησιμοποιήσω. Είναι τέλειο το χρώμα. Και πάμε και στο τελευταίο που είναι το liquid lipstick, αυτό εδώ το καταπληκτικό χρώμα. Λοιπόν, πριν το βάλω, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ που είναι σαν lip balm αλλά και lip scrub ταυτόχρονα και είναι με μέλι από Sephora. Έτσι για να ενυδατώσει τα χείλη και να κάνει και ένα απαλό scrub για να καθίσει μετά καλύτερα το liquid lipstick. Αυτό το μολύβι είναι από Kiko το νούμερο 708. Και πάμε. Τέλειο χρώμα. Δεν λέει νούμερο ή απόχρωση ή κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι το κουτάκι έχει δύο πιθανές αποχρώσεις που μπορείς να τύχεις. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ξεχάσαμε highlighter!
Πού πας χωρίς highlighter. Θα πάρω αυτή εδώ την παλέτα από NYX που έχει όλα αυτά τα highlighter. Ποιο να πάρω? Θα πάρω αυτό το λίγο πιο ροζ. Δείτε εδώ λάμψη. Τέλος με το μακιγιάζ! Πάμε στα μαλλιά! Λέω να τα ισιώσω με το Steampod, γιατί κάθε χρόνο, τα τελευταία 2 χρόνια βασικά, θα κάνω σγουρά. Οπότε λέω σήμερα να τα κάνω ίσια. Θα προσθέσω τώρα αυτό εδώ το serum. Έτοιμα τα μαλλιά, τώρα σκουλαρίκια. Βασικά θα ντυθώ πρώτα και μετά θα δω τι σκουλαρίκια και τέτοια ταιριάζουν. Θα φορέσω αυτή εδώ την άσπρη μπλούζα που είναι έτσι σιφόν ύφασμα. Σαν κουρτίνα ένα πράγμα. Και από κάτω αυτό εδώ το μαύρο ψιλοκάβαλο παντελόνι. Για παπούτσια θα βάλω μάλλον τα Oxford. Και τώρα για κοσμήματα θα βάλω αυτό εδώ το ασημί ρολόι. Στο λαιμό θα βάλω αυτό εδώ το φεγγαράκι το οποίο το έχω λιώσει. Εντάξει, με έχετε δει να το φοράω 100.000 φορές. Και για σκουλαρίκια είμαι μεταξύ 2. Αυτά και αυτά. Για να βάλω. Νομίζω θα βάλω τα μαύρα επειδή φοράω ήδη και άλλα κοσμήματα. Μην παραγίνει το πράγμα. Είμαι επίσημα έτοιμη. Χρόνια μου πολλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Φεύγω γρήγορα γιατί έχω αργήσει και εμείς θα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας! Χωρίς μουσική εδώ μεταξύ. Γιατί όχι.